Φτάσαμε. Σας έχω πει ότι φοβάμαι λίγο τα σανσέρ. Και είναι 7 όροφοι. Δυσκολεύομαι εγώ να ξέρετε με αυτά. Ήρθα. Τέλεια, με την παλιτσούλα σου κιόλα, ε. Έτσι. Λοιπόν, ξεντήσω το σπίτι σου. Έτσι, εσύ είσαι και πολύ καλοκαιρινός, Παναθεμάσαι. Έχει ζέστη το σπίτι. Η αλήθεια είναι ότι αν είχα αυτό το σώμα, νομίζω θα κυκλοφορούσα έτσι καλλιώς τόπλες όλη τη χρονιά. Τι να σου βάλω να πιείς? Ένα τσαγάκι. Ένα τσαγάκι να σου φτιάξω. Έχεις? Νομίζω κάτι έχω. Barkinwell. Κοίτα, έχει κούπα Barkinwell. Εμένα λέει κάτι άλλο εδώ. Τυχαία μάλλον. Αυτό απέμεινε, ξέρεις. Παιδιά, αυτό ήταν πραγματικά τυχαίο. Δηλαδή, πόσο καιρό μένεις σε αυτό το σπίτι? Αφαίρεσε τους μήνες που έλειπα, ένα χρόνο περίπου. Ναι, γιατί η αλήθεια είναι ότι με το που μετακομίσατε σε αυτό το σπίτι, γιατί δεν μετακόμισες μόνος σου, είναι η αλήθεια. Μετά από ένα μήνα, 1,5 μήνα περίπου. Σου φαίνεται ότι έχει περάσει πολύ καιρός από το τελευταίο Survivor? Νομίζω, έχει περάσει μόλις ένας χρόνος ούτε, περίπου που έφυγα. Και νομίζω ότι ετοιμαζόμουν για να φύγω για το δεύτερο Survivor 5 χρόνια πίσω. Ήταν όλα τόσο έντονα αυτή τη χρονιά που πέρασε πραγματικά, που το έχω στο μυαλό μου ότι είναι 5 χρόνια πίσω. Ναι, αλλά λένε ότι θα ξαναπάς. Λένε. Θα γίνει όμως. Από όσο ξέρω θα γίνει. Τώρα... Όχι, το Survivor θα γίνει. Α. Με σένα μαζί θα γίνει. Ήδη πήγα να το αποφύγω, δεν μπόρεσα. Το βιάσες. Με μένα δεν ξέρω, ρε, εσύ, δεν νομίζω. Νομίζω πως αυτός ο κύκλος έχει τελειώσει. Τι να σου πω, βέβαια, στη ζωή ποτέ μιλες ποτέ. Εδώ είναι το μπάνιο, φαντάζομαι θα έχεις μπει. Αυτή η λεπτομέρεια με τη σαμπανιέρα, τη σαμπάνια και τα ποτήρια. Ντεκόρ, μη φανταστείς. Δεν έχει χρησιμοποιηθεί, δηλαδή. Πεντακάθαρα είναι, δες. Και εδώ είναι το δωμάτιο. Πολλά θέλω να ρωτήσω εγώ. Δεν σ' αρέσει κάτι? Αυτό το σπίτι το έχεις διακοσμήσει εσύ? Ναι, γιατί? Α, όχι, δεν ξέρω. Τι δεν σ' αρέσει? Αυτό μου κάνει λίγο Αλεξάνδρα. Είναι η αλήθεια. Δηλαδή δεν μπορώ να μην πω την αμαρτία μου. Αυτό, να σου πω την αλήθεια, εμένα μου κάνει λίγο Mr. Good, γιατί από εκεί το πήρα. Με έβαλε στη θέση μου. Είναι πολύ ρομαντικά, είναι η αλήθεια. Ναι, ωραία είναι. Εύχομαι να γεμίσει αυτό το σπίτι με παρέα σύντομα, Στάθη μου, πραγματικά. Εκτός αν δεν είναι στα δικά σου ζητούμενα αυτή τη στιγμή κάτι τέτοιο. Εντάξει, άμα είναι να γεμίσει κάποια στιγμή, θα γεμίσει. Δεν είναι στα ζητούμενα κανενός. Ό,τι να γίνει στη ζωή γίνεται. Δεν εκβιάζεις τίποτα. Ό,τι είναι γραφτό του καθενός γίνεται. Γιατί έχω καταλάβει ότι είσαι άνθρωπος της συντροφικότητας. Είμαι, η αλήθεια είναι. Αρκετά. Πάμε λίγο μέσα, γιατί κάνει μια ψυχρούλα τώρα, έτσι. Λοιπόν, και τώρα θα σε πάω στον αγαπημένο μου χώρο, ο οποίος είναι το συγχαστήριό μου όταν θέλω λίγο να ηρεμήσω, ειδικά όταν έχει χειμώνες, γιατί στο μπαλκόνι δεν μπορώ να καθίσω. Είναι εδώ. Έχει μόνο μία πολυθρόνα. Α, ο ορισμός του μήνυμα είναι εδώ, ναι, δηλαδή. Ναι, έχει μόνο μία πολυθρόνα. Κάθεσαι, απλώνεσαι, βλέπεις τη θέα, πίνεις ένα κρασάκι και ηρεμείς. Θες να μου πεις, δηλαδή... Κάτσε να δεις πόσο άνετη είναι, κάτσε. Νιώθω Στάθη Σχίζας. Τελικά, είσαι παιδί που απολαμβάνει τη μοναχικότητα? Γενικά μου αρέσει η συντροφικότητα πάρα πολύ, δεν μου αρέσει τόσο να είμαι μόνος μου. Αλλά σε αυτή τη φάση της ζωής μου μπορώ να πω ότι απολαμβάνω και ασχολούμαι με τον εαυτό μου, ασχολούμαι με το μαγαζί μου, ασχολούμαι με το άλλο το μαγαζί που έχω, ασχολούμαι με το παιδί μου, ασχολούμαι με την οικογένειά μου. Ο πίνακας εδώ? Αυτός ο πίνακας το έχουν ζωγραφίσει παιδάκια από το Ελπίδα, που βοηθάω σε αυτό το έργο το φανταστικό που κάνουν εκεί πέρα οι άνθρωποι. Και έκατσαν αυτά τα 4 παιδάκια και μου ζωγράφισαν κάτι και μου το στείλανε για ευχαριστώ. Δυνατή στιγμή αυτή που επισκέφτηκε στα παιδάκια, Βασικά θέλει δυνατό στομάχι όταν επισκεφτείς τα παιδάκια, γιατί τα πράγματα που βλέπεις εκεί πέρα πραγματικά λες δεν έχουμε προβλήματα. Ξέρεις τι, και επειδή είσαι και μπαμπάς. Πίστεψέ μου, αν πάμε και μαζί και μπαμπάς που δεν είσαι, θα συγκλονιστείς. Πραγματικά είμαι ο μεγαλύτερος θαυμαστής τους. Ήρθε και το φαγητό. Σου έχω παραγγείλει. Πρόλαβες να παραγγείλεις, δεν σε πήρα χαμπάρι. Ήρθες, μπαμπά μου, το κινητό, ύπουλα.
Πώς το έκανε αυτό, αλλά έξι, βρωμιά παρέγγειλε όμως. Θα φάμε μπέργκερ, θα φάμε φτερούγες, θα φάμε πατάτες, θα φάμε τέτοια πράγματα. Δεν πιστεύω κανείς. Τρως και τέτοια. Μόνο τέτοια τρώω. Τα άφησε εδώ. Μας τα αφήσανε κιόλας. Θα σε περιποιηθώ, να μην λες ότι πήγα στο σπίτι του Στάθη και δεν με περιποιήθηκε. Εσύ έκανε την παραγγελία, εγώ θα πλύνω τα πιάτα, να το ξέρεις. Ήθελα να σου το πω, αλλά ήμουν ευγενικός. Μην πεις τώρα, θέλεις μαχαίρι. Με τα χέρια τρώμε. Όχι, ναι, έτσι. Σωστά, έχετε κάνει και survivor. Έλα, πες μου, πώς ήταν το θέμα με το φαγητό στο survivor. Πονεμένη ιστορία. Μιλάμε τώρα ειδικά στην αρχή το παιχνίδι. Ξεκινάνε και η μερίδα που σου αναλογεί. Είναι μια κουταλιά ρύζι βρασμένο στο άτομο. Την ημέρα και πολλές φορές, αν θες να κάνεις οικονομία, μα χάσεις τις δύο μέρες. Αυτό το έπαθλο που βλέπω εκεί απέναντι. Είναι το μετά βάλει από πολύ κόπο. Αυτό το έπαθλο που βλέπεις εκεί απέναντι. Έχει πιο πολύ αξία το έπαθλο που βλέπεις παρά τα λεφτά. Παρ' όλα αυτά, η δεύτερη φορά άλλαξε τα δεδομένα στην προσωπική σου ζωή. Δηλαδή, νομίζω ότι ήταν ο έρωτας της ζωής σου. Ναι, αλλά νομίζω συγκυρία ήταν. Δεν ήταν τόσο το παιχνίδι αυτού καθ' αυτού. Ναι, απλά μάθαμε, κατάλαβες ότι αυτό έφτεξε. Εντάξει, αυτό ίσως να ήταν όχι ακριβώς λάθος, αλλά μπορεί και να έπαιξε και αυτό το ρόλο του. Οπότε γύρισες και κατάλαβες πια ότι τα πράγματα ήταν λίγο διαφορετικά, ε. Ναι, αρκετά διαφορετικά. Γι' αυτό κάτσαμε κάτω, τα συζητήσαμε, τα συμφωνήσαμε και τελείωσε. Άρα είσαι καλύτερα τώρα από ότι ήσουν, ας πούμε, στις αρχές του καλοκαιριού. Ε, ναι, αυτό. Όσο περνάει ο χρόνος, το εμπεδώνεις και καλύτερα, έχεις πλέον την καθημερινότητά σου, νομίζω και από την άλλη τη μεριά. Ξέρεις, γιατί ερχόμαστε κι όλοι εμείς και ρωτάμε μια εσένα, μια εκείνη και γίνεται ένα πινκ-πονγκ ναι. δηλώσεων. Υπήρξε και εκείνο το σκηνικό που έτυχε να παρώ κι εγώ, ναι. που έγινε viral. δηλαδή, όλο κάτι συμβαίνει και έρχεται αυτό το πράγμα στο προσκήνιο. Και έρχεται στο προσκήνιο. Τουλάχιστον μιλάω για τον εαυτό μου, ποτέ δεν έχω προκαλέσει κάτι, ούτε για κάποιο λόγο, ούτε για τίποτα. Εγώ είμαι ο εαυτός μου όπως ήμουνα και πριν πάω Survivor και γίνω γνωστός, που δεν μου αρέσει καν η έννοια του γνωστού. Έλα να φάμε όμως, γιατί μου δεν έχεις φάει τίποτα γιατί σήμερα. Και εγώ σε έπιασα, και θα σας αρέσει και πάρα πολύ. Σε έπιασα στο μπλα μπλα. Κάτσε να βγάλω το κρεμμύδι τουλάχιστον. Έχεις να πάω φθενά. Μπορεί, δεν ξέρεις ποτέ. Χαλάς την τύχη μου. Πρέπει να πιάσω το χέρι τώρα. Περίμενε, θέλω να βγάλω το μπέικον εγώ. Δεν τρώω μπέικον. Η πρώτη σου φωτογράφηση, Στάθη μου. 21/1/92. Τι ταλαιπωρία έχω πάνω μου. Σαν τσουβαλάκι, κοίτα εδώ. Εδώ είσαι στη βάφτιση, ε. Ναι. Ο νονός μου. Ήσουν ένα ζωηρό παιδάκι. Ακόμα είμαι ζωηρό παιδάκι. Ναι. Κάτι έχω καταλάβει. Ξέρεις τι έχω πάθει τώρα εγώ όση ώρα μιλάμε. Δεν μπορώ να σκέφτομαι ότι υπάρχουν άπλυτα πιάτα στην Εροχήτη. Εγώ θα κάτσω εδώ. Ξέρεις τι πιάτο έχω πλύνει στη ζωή μου, Στάθη. Πολύ πιάτο. Ξέρεις πόσο πιάτο δεν έχω πλύνει εγώ στη ζωή μου. Survivor, περίμενες να το κερδίσεις. Όχι. Όχι, την αλήθεια. Η Αλεξάνδρα τότε όμως ήταν, νομίζω, σίγουρα θα το κερδίσεις, να ξέρεις. Τα είδα μετά τα βγήκα. Ναι. Ήταν τα είδα σίγουρα μετά τα βγήκα και τα είδα και στον τελικό. Ωραία. Η αλήθεια είναι ότι βοήθησε πολύ, εντάξει, να τα λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Αχ, θέλω, νομίζω ότι σιγά σιγά πρέπει να πάμε να ξεκουραστούμε, ε. Λοιπόν, εδώ είναι το δωμάτιό σου. Το δωμάτιό μου, τι ωραία. Θα σε βάλω για ύπνο. Και κόκκινα σεντόνια. Λοιπόν, καληνύχτα. Καληνύχτα, Στάθη μου. Ωραία τα κόκκινα σεντόνια, θα πάρω και στο δικό μου σπίτι. Να ξέρετε, πολύ μ' αρέσανε. Τώρα που τα είδα, έχει γούστο. Έχει γούστο, Στάθης. Εκτός να τα έχει πάρει άλλος αυτά τα σεντόνια, δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Άντε, κλείστε φώτα. Mm.
έτσι ξυπνάνε και στα reality, ε, με μια κάμερα το πρωί. Δύσκολο ρε παιδιά, αυτό. Να χτυπάτε την άλλη φορά πριν μπείτε στο δωμάτιο και είμαι το άνθρωπο σας, δηλαδή. Με τρομάξατε λίγο ρε παιδιά. Καλημερούδια. Πες μου τι κατάφερες να κοιμηθείς. Κοιμήθηκα μια χαρά, δεν βλέπω, έχω μαζέψει κιόλας, κοιμήθηκα, ήταν όλα τέλεια. Καφεδάκι να παραγγείλω. Παραγγείλεις καφεδάκι, πολύ θα ήθελα, αλλά πρέπει να φύγω ρε Στάση. Θα πιέσει τι εκεί. Να κάνω. Θα το πιω εκεί το καφέ. Το κουράγιο σου ξυπνάς και τα δονύχτα είναι. Με τη φίλη μας, την Ελένη την Τζολάκη. Λες και πάτε σε φούρνο για δουλειά. Αφού πια ξημερώνει μετά τις 7. Γι' αυτό δεν έχω καταφέρει να έρθω ακόμα στο μαγαζί, αλλά θα έρθω αυτό το Σαββατοκύριακο. Λοιπόν, υπόσχεσαι. Υπόσχομαι. Όχι, είναι δεδομένο, δεσμεύομαι. Μη σου πω ότι θέλω να φέρω και την εκπομπή. Όσοι ακολουθήσουν, δεν ξέρω. Να ακολουθήσουν, γιατί δεν είμαι να ακολουθήσουν. Είναι φίλοι σου εδώ πέρα, να ξέρεις πολύ. Και ο Ποσειδώνας και ο Δημήτρης και η Μέρη. Όλοι. Να έρθετε όλοι μαζί στο μαγαζί. Είναι χαρά μου, θα περάσετε πολύ ωραία. Θα σας αρέσει το μαγαζί, θα σας αρέσει το κλίμα. Σας περιμένω. Πάω να ετοιμαστώ γιατί θα βγει η Ελένη χωρίς εμένα. Πάω, πάω. Έλα, Στάθη μου, φεύγω. Να σε ξεπροβοδίσω κιόλας. Λες και πάω στη φάμπρικα. Στο επανειδήν. Ραντεβού στο Αντέλ. Έγινε, έκλεισε. Έγινε. Να είσαι καλά. Γεια. Καλά-καλά δεν έχει ξημερώσει και εγώ πρέπει να πάω εκπομπή. Δεν τα περίμενα ότι θα τα ζούσα όλα αυτά τις τελευταίες ώρες, είναι η αλήθεια. Πάλι δεν έχω κοιμηθεί πολύ καλά. Θα το βρω όμως όσο περνάνε οι εβδομάδες. Έλα, έλα, πάμε, πάμε.